κινημάτων θα καθίσει στις 30 Απριλίου ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής και υποψήφιος δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη Αρτέμης Ματθεόπουλος, εφόσον η Βουλή άρει τη βουλευτική του ασυλία για υπόθεση ληστείας. Ήδη έχει διαβιβαστεί από τον Άριο Πάγο στο Κοινοβούλιο με τη διαδικασία του κατεπήγοντος η σχετική δικογραφία, βάσει της οποίας ο Αρτέμης Ματθεόπουλος κατηγορείται ότι μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν και άρπαξαν το τσαντάκι ενός Έλληνα πολίτη στην αρχαία αγορά, επειδή προηγουμένως το θύμα είχε υπερασπιστεί έναν αλλοδαπό. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες περικύκλωσαν το θύμα, το κλώτσαν στο κεφάλι και στο σώμα. Ένας από αυτούς έσπασε ένα μπουκάλι δίπλα στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι και στη συνέχεια του έκλεψαν το τσαντάκι. Το περιστατικό συνέβη το 2005 και η υπόθεση αρχικά είχε προσδιοριστεί να δικαστεί μέσα στο 2013. Όμως η δίκη είχε αναβληθεί προκειμένου να ζητηθεί από τη Βουλή η άρση της ασυλίας του Αρτέμη Ματθεόπουλου. Από την πλευρά του βουλευτής δηλώνει αθώος. Απαντά πως το θύμα έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ψευδορκία και κάνει λόγο για λασπολόγους. Δηλώνω και απαντώ στους λασπολόγους ότι εγώ ίδιος έχω εξουδοτήσει το δικηγόρο μου που έχει αναλάβει την υπόθεση να ζητήσει από τις δικαστικές αρχές να αρθεί η ασυλία μου για να παρευρεθώ ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποδείξουν την αθεότητά μου. Στη Βουλή αναμένεται και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του Ηλία Κασιδιάρη για την παράνομη βιντεοσκόπηση της συνομιλίας του με τον τέος γραμματέα της κυβέρνησης Στάκη Μπαλτάκο μετά το αίτημα για άρση της ασυλίας του από την εισαγγελία προκειμένου να ασκηθεί σε βάρος του δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.